Όλα έτοιμα τώρα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της έκτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Αν προσπαθεί από την αρχή ο Ζογκλέρ να οδηγήσει. Μαζί με τη μικρή Δημητριάννα, Ζογκλέρ θα οδηγήσει. Έρχεται τώρα για να τοποθετηθεί στην δεύτερη θέση ο Γνήσιπος και στην τρίτη είναι η μικρή Δημητριάννα. Ο Μπέρτης είναι τέταρτος. Πέμπτη Μαϊ Βίκτορη και έκτη Ευλογημένη. Ο Γκουρού είναι στη συνέχεια ο Μαλής και ο Σαββατζούνιο που δεν ξεκίνησε καλά είναι τελευταίος. Ο Ζογκλέρ είναι στην πρωτοπορία και προηγείται ένα μήκος του Γνήσιπου. Στο ένα μήκος είναι και ο Μπέρτης. Στην εσωτερική είναι η μικρή Δημητριάννα, Μαϊ Βίκτορη και Ευλογημένη. Τα άλογα ακολουθούν. Περνούν το 600 με τον Ζογκλέρ πάντα να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται του Γνήσιπου. Ο Μπέρτης κάνει μια προσπάθεια να βελτιώσει η θέση του και είναι κοντά στον Ζογκλέρ, ο οποίος ετοιμάζεται να στρίψει τη στροφή των 1200 μέτρων και να ξεφεύγει. Είναι δύο μήκη μπροστά από το Γνήσιπο που ακολουθεί ο Μπέρτης και η Μάη Βίκτορη, τα άλογα που ακολουθούν. Ξεφεύγει τώρα ο Ζογκλέρ, είναι 4-5 μήκη μπροστά από τον Μπέρτη που ακολουθεί από την δεύτερη θέση πλέον. Και η Μάη Βίκτορη κάνει φίνιση και διεκδικεί και αυτή τη δεύτερη θέση τώρα. Με τον Ζογκλέρ να έχει ξεκαθαρίσει την υπόθεση νίκη, είναι 5 μήκη μπροστά. Ζογκλέρ από την αρχή στην πρωτοπορία θα κερδίσει πολύ εύκολα τον όμιλο. Μάη Βίκτορη στη δεύτερη θέση, πιο πίσω Μπέρτη και Σάββατ Τζούνιορ. Βλέπω τα τελευταία μέτρα, ο Ζογκλέρ ανώτερος του ομίλου θα κερδίσει εύκολα. Μα η Βίκτορη καθαρά στη δεύτερη θέση, Μπέρτης και Σάββα Τζούνιορ.